Πριν από μερικούς μήνες, ο Αμπού Μπακάρ αλ-Μπαγκδάτη προειδοποιούσε ότι οι μαχητές του Ισλαμικού κράτους θα συνεχίσουν τον ιερό πόλεμο για την εξόντωση των άπιστων. Σήμερα, ο νούμερο ένα τρομοκράτης είναι νεκρός, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η Ουάσιγκτον. Όμως ο φόβος για νέα τρομοκρατικά χτυπήματα, ως αντίπεινα στη δολοφονία του, είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Σε πολλές μυστικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο έχει σημάνει συναγερμός, με το Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών να καλεί σε αυξημένη επιφυλακή σε μια χώρα που γνώρισε το πραγματικό πρόσωπο των τζιχαντιστών, στο Σαρλί Εμπντό και τον Μπατακλάν. Cette organisation qui n'a plus de territoire, elle a encore des combattants, elle peut même en avoir davantage si dans les camps de réfugiés, dans les camps, il y a maintenant des troubles qui sont créés, les djihadistes pourront trouver là un moment pour fuir et pour rejoindre cette organisation. Wir denken an die Menschen hier in Europa und auf der Welt, die in terroristischen Anschlägen des IS ihr Leben verloren haben, an all diese Menschen und an die, die um sie trauern. Denken wir anlässlich der Nachricht vom Tode al-Baghdadis und dass er solche mörderischen Befehle nun nicht mehr geben kann. Das heißt aber nicht, dass der Kampf gegen den IS damit beendet ist. Την ίδια ώρα το Κρεμλίνο συνεχίζει να εκφράζει αμφιβολίες για το κατά πόσο οι Αμερικανοί όντως σκότωσαν τον ηγέτη του Ισλαμικού κράτους. Если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента Соединенных Штатов Америки в борьбу с международным террористом. Το περιοδικό Newsweek υποστηρίζει ότι οι τζιχαντιστές έχουν ήδη βρει το νέο αρχηγό τους, το πρόσωπο του Αμπντουλάχ Καρντάς, που ήταν το δεξί χέρι του Αλ-Μπαγκδάτη στη Συρία. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η οργάνωση έχει ένα στενό πυρήνα διοίκησης από πιστούς στον Αλ-Μπαγκδάτη και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τη μορφή που θα πάρει το ISIS το επόμενο διάστημα. Το γαλλικό πρακτορείο πάντως μετέδωσε επικαλούμενο Κούρδους ότι σκοτώθηκε σε αεροπορικό χτύπημα και ο Αμπού Χασάν Αλ-Μουχατζίρ, που θεωρείται ο εκπρόσωπος του ISIS. Ο Αλ-Μουχατζίρ σκοτώθηκε στο χωριό Άιν Αλ-Μπαϊντά, στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Χαλέπη, κοντά στην Τζαραμπλούς, στα σύνορα με την Τουρκία, την ώρα που επέβαινε σε αυτοκίνητο. Όσο περνούν οι ώρες, βγαίνουν στο φως και οι λεπτομέρειες της επιχείρησης κατά του ηγέτη του Ισλαμικού κράτους. Δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι οι Αμερικανοί βρίσκονταν στα ίχνη του εδώ και εβδομάδες, ενώ στον εντοπισμό του συνέβαλαν μαρτυρίες κατασκόπων, αλλά και οι πληροφορίες που φέρεται να έδωσε ένα Σύρος που οδήγησαν τους Αμερικανούς σε μία από τις συζύγους του διαβόητου τρομοκράτη, που τελικά ήταν και αυτή που τον αποκάλυψε στο κρυσφύγετό του. تفاجأ أنا بفتح باب بيت طلع هيك بلاقي طيارة بوجهي ما بتعلو ارتفاع 15 متر على الأرض وراها طيارة تانية يعني الطيارة هي نوع أباتشي هليكوبتر الله أعلم بس مصدر الطيارة ما عرفنا عرفت Ιδιαίτερος γλαφυρή ήταν η περιγραφή της επιχείρησης από τον πλανητάρχη. He died after running into a dead-end tunnel. Whimpering and crying and screaming all the way. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Αλ-Μπαγκδάτη έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του πυροδοτώντας το γυλαίκο αυτοκτονίας που φορούσε. Ενώ παρέσυρε στο θάνατο τρία παιδιά που είχε μαζί του για να τα χρησιμοποιήσει ως ανθρώπινη ασπίδα. He had dragged three of his young children with him. They were led to certain death. He reached the end of the tunnel as our dogs chased him down. He ignited his vest, killing himself and the three children. His body was mutilated by the blast. Αμερικανικά μέσα υποστηρίζουν ότι ένας από τους σκύλους του Αμερικανικού στρατού εγκλώβησε τον τρομοκράτη στο τούνελ και όταν αυτός ανατινάχθηκε, τραυμάτισε σοβαρά και το σκύλο. Ενώ ειδικοί τονίζουν ότι η εξόντωση του ηγέτη του Ισλαμικού κράτους σίγουρα ωφελεί τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα επιδιώξει την επανεκλογή του σε 12 μήνες. Όμως παρά τη μεγάλη νίκη, λίγες ώρες μετά, ο Τραμπ έγινε δέκτης αποδοκιμασιών και γιουχαϊσμάτων όταν πήγε να παρακολουθήσει έναν αγώνα baseball στην Ουάσιγκτον.